Στοπ στην παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης προς τη Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης έβαλε με απόφασή της η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριμένα, η αποκεντρωμένη ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον περασμένο Φεβρουάριο σχετικά με την παραχώρηση προς χρήση στους δημότες της αθλητικής εγκατάστασης που βρίσκεται στην περιοχή του νοσοκομείου από τους ηθήνοντες του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Κρίθηκε λοιπόν αυτό όλο το σκεπτικό πως δεν είναι νόμιμο. Και διότι έπρεπε να ακολουθεί μια διαγωνιστική διαδικασία. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει μια απόφαση παραχώρησης από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, την οποία έχουμε αποδεχθεί ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα από τη χρήση και από την καθημερινή επαφή των αθλητών και των σωματείων με το γυμναστήριο, προκύπτουν κάποια προβλήματα τα οποία έπρεπε να έχουν επιληθεί με μια προγραμματική σύμβαση. Εκ του νόμου, λοιπόν, δίνεται το δικαίωμα τόσο σε εμάς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης όσο και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Δίνεται το δικαίωμα σε φορείς αυτού του είδους και αυτού του επίπεδου να συνάπτουν μεταξύ τους προγραμματικές συμβάσεις. Οπότε θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας της υπογραφής αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Με αυτή την προγραμματική σύμβαση, λοιπόν, οριζόταν διάφορα θέματα λειτουργικά που είχαν να κάνουν με διάφορα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και με διάφορα λειτουργικά κόστη που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία αυτού του γυμναστηρίου. Εμείς συμφωνήσαμε με τις αρχές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να κατασταλάξουμε σε ένα ποσό των 20.000 ευρώ, που αποτελεί μόνο ένα μέρος από τα λειτουργικά έξοδα τα ετήσια. Η απόφαση κρίθηκε ως μη νόμιμη, αφού, όπως αναφέρεται στο κείμενο αυτής, η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης είναι μη νόμιμη, διότι δεν αφορά απλή παραχώρηση χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών, αλλά αποτελεί κατορθό νομικό χαρακτηρισμό σύμβαση μίσθωση εγκαταστάσεων και λοιπόν υποδομών κλειστού γυμναστηρίου, με παράκαμψη και μη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων του άρθρου 194 του νόμου 3463. Το σκεπτικό της απόφασης αποκεντρωμένης αναφέρει ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί και κάποια διαγωνιστική διαδικασία. Όμως νομίζω πως αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί, διότι από την άλλη πλευρά έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο έχει στην κατοχή του ένα κλειστό γυμναστήριο. Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχος χώρος ώστε να προκηρύξουμε μια τέτοια διαγωνιστική διαδικασία. Και οπότε, και βάσει και του δικαιώματος που μας δίνει ο νόμος να υπογράφουμε προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ μας, νομίζω πως ορθώς πράξαμε. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου προβλέπει την παραχώρηση του λεγόμενου γυμναστηρίου Μανέα με κόστος 20.000 ευρώ ετησίως. Σκοπός είναι η υλοποίηση προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων τόσο για τους πολίτες όσο και για τους συλλόγους, παρέχοντας έτσι μια επιπλέον λύση στη Δημοτική Αρχή που πολλές φορές έχει βρεθεί αντιμέτωπη με το πρόβλημα της κατανομής του χρόνου χρήσης για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Δήμος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης εντός ενός μήνα και αυτό ακριβώς είναι που σκοπεύει να πράξει σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Θα προσφύγουμε λοιπόν στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 152 και πολύ σύντομα, χωρίς, επαναλαμβάνω, να δημιουργούνται τα οποιοδήποτε προβλήματα που θα έχουν να κάνουν με τη χρήση του γυμναστηρίου, να μας θέτουν εμπόδια όσον αφορά την προπόνηση των συλλόγων.